Φίλοι και φίλες, ζούμε σε μια περιοχή όπου το σήμερα και το παρελθόν δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση. Γι' αυτό διαλέξαμε να κάνουμε μια σειρά τηλεοπτικών εκπομπών όπου θα φαίνεται ανάγλυφα η σημερινή πραγματικότητα. Τίτλος της εκπομπής: Θριάσια μυστήρια. Αρχή των εκπομπών αυτών γίνεται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ασπροπύργου σε ό,τι έχει σχέση με το κυκλοφοριακό. Στην εποχή μας οι άνθρωποι ζουν με χρονομετρική ακρίβεια. Δεν θέλουν να χάσουν λεπτό. Δεν θέλουν να χάσουν ώρα. Και τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν. Όλοι βιάζονται. Όταν οι άνθρωποι ζούσαν απολύτιστα, προσπαθούσαν να σκοτώσουν την ώρα τους. Σήμερα που ζουν πολιτισμένα, η ώρα σκοτώνει τον άνθρωπο. Όλα γίνονται στο πόδι. Άντε ρε Χριστιανέ μου, τρέχα λιτάκι. Κι όμως δεν είμαστε στη χώρα του Μεξικού, ούτε σε κάποια χώρα της Νότιας Αμερικής. Βρισκόμαστε στον Ασπρόπυργο. Κυκλοφορώ, άρα υπάρχω. Συμβαίνει αυτό στον Ασπρόπυργο? Υπάρχει δυνατότητα στους κατοίκους στα αυτοκίνητα και γενικότερα στην οικονομία της περιοχής μας να κινείται? Η περιοχή του Ασπρόπυργου είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός κόμμος της χώρας μας. Ενδρεύουν οι μεγαλύτερες βιομηχανίες όπως διελιστήρια, ναυπηγεία. Επίσης, οι μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες. Στο κέντρο της πόλης εδρεύουν σχεδόν όλες οι τράπεζες της χώρας. Η πληθυσμιακή ανάπτυξη τη δεκαετία του 90 διπλασίασε σχεδόν τον πληθυσμό. Μπροστά στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε, το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιδεινώθηκε καθώς οι υποχρεώσεις κίνησης με τη λειτουργία της Αττικής Οδού σχεδόν διπλασιάστηκαν. Αυτή τη στιγμή, η εικόνα που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο πρόσβασης στην Αττική Οδό και της βιομηχανίας είναι σε τριτοκοσμικό επίπεδο. Όπως επίσης και στο κέντρο του Ασπροπύργου. Η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου κυκλοφορικής αγωγής έχει εισφέρει την κατάσταση στο απροχώρητο. Ζητήσαμε την άποψη των κατοίκων γι' αυτό και να τι μας είπαν. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα χάος το κυκλοφοριακό στον Ασπρόπυργο. Καταρχήν, δεν υπάρχει μία οργάνωση, ας πούμε, για τους δρόμους να υπάρχει μία προτεραιότητα σε φορτηγά, σε γιοταχή και οτιδήποτε. Χάος. Και φτώχεια. Όχι, το κυκλοφοριακό πρέπει να περάσει από άλλο δρόμο. Όχι εδώ μέσα στο κεντρικό. Πού είστε ευχαριστημένος από αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Με τίποτα. Σταματάει ο καθένας όπου θέλει. Τα χάλια είναι αδιόρθωτα δυστυχώς. Είναι καταστροφή, μας κατάστροφη. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ούτε πεζί. Φυγόμαστε από το κυκλοφοριακό. Να απομονώσουμε την αγορά, να ξεχωρίσουν το αυτοκίνητο με τους πεζούς. Κάνετε ροή χιούμορ, κύριε. Είστε ευχαριστημένοι για το κυκλοφοριακό στο κέντρο του Ασπρόπυργου και γενικότερα στον Ασπρόπυργο? Όχι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά θα τακτοποιήσετε. Όχι, με το κυκλοφοριακό όχι. Δυστυχώς είναι αδιόρθωτα τα χάλια, διότι περνάνε όλα τα αυτοκίνητα τα μεγάλα εδώ πέρα. Επομένως, πώς θα κυκλοφορήσει ένας πεζός ή ένα παιδί ή οποιοδήποτε από την πόλη του Ασπρόπυργου? Πολύ κίνηση. Αλλά οι τροχαίοι τα καταφέρουν μια χαρά. Yeah. Κανονίσαν και τα αυτοκίνητα πάνω από τα πεζοδρόμια, οι πεζοί πάνε στους δρόμους και περνάνε μια χαρά. Αγανακτισμένος. Η κυκλοφορία ανακοπεί από το κεντρικό δρόμο. Απάνω και στα πεζοδρόμια ακόμη μπαρκάρουν. Τα μαγαζιά μας δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ειδικά εδώ είμαστε πολύ αδικημένοι. Από την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποια εικόνα? Κάνετε ροή χιούμορ, κύριε. Εγκατελειμμένο. Οι δρόμοι στενοί, μπλοκάρουνε. Να καθαρίσω την πόλη πρώτα και μετά να το ρυθμίσω για το κυκλοφοριακό. Υπάρχει πρόβλημα, όχι όλες τις ώρες όμως. Είναι κάποιες ώρες αιχμής. Μεγάλο πρόβλημα. Και τα στενά με τα παρακαλυμμένα αυτοκίνητα. Και γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πρώτη μέρη να κοιτάξουν εδώ πέρα, να σκύψουν πολύ καλά εδώ πέρα. Να παρακολουθήσουν. Να κάτσουν μια μέρα να παρακολουθήσουν το χάλι μας. Να είναι η πρώτη τους επίβλεψη, το πρώτο τους θέμα. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δίπλωμα και άδεια. Γιάκη. Τρέχατε.
ούτε η δημοτική αστυνομία λειτουργεί, ούτε η τροχέα, ούτε τίποτα. Αλλά οι τροχέτε καταφέρουν μια χαρά. Yeah. Θα αρνήσετε και τα αυτοκίνητα πάνω από τα πεζοδρόμια, οι πεζοί πάνε στους δρόμους και τρώνε. Χάος. Και φτώχεια. Είστε καρφημένος από το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του. Όχι. Το κυκλοφοριακό πρέπει να περάσει από άλλο δρόμο. Όχι εδώ μέσα στο κεντρικό. Είστε ευχαριστημένος από αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με τίποτα. Με τίποτα. Σταματάει ο καθένας όπου θέλει. Τα χάλια είναι αδιόρθωτα δυστυχώς. Είναι καταστροφή. Μας κατάστρεψε. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ούτε πεζί. Πηγόμαστε από το κυκλοφοριακό. Να απομονώσουν την αγορά, να ξεχωρίσουν το αυτοκίνητο με τους πεζούς. Κάνετε ρόλο χιούμορ, κύριε. Είστε ευχαριστημένοι για το κυκλοφοριακό στο κέντρο του Ασπροπύλου και γενικότερα στον Ασπρόπυλο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, να το τακτοποιήσω. Όχι, με το κυκλοφοριακό όχι. Δυστυχώς είναι αδιόρθωτα τα χάλια, διότι περνάνε όλα τα αυτοκίνητα τα μεγάλα. Επομένως, πώς θα κυκλοφορήσει ένας πεζός ή ένα παιδί ή οποιοδήποτε από την πόλη του Ασόπλου. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση. Αλλά οι τροχέτε καταφέρουν μια χαρά. Yeah. Θα αρνήσετε και τα αυτοκίνητα πάνω από τα πεζοδρόμια, οι πεζοί πάνε στους δρόμους και περνάνε μια χαρά. Να δεσμευτούν ειδικά για το κυκλοφοριακό σε κάθε πόλη, μιλάω τώρα στον Ασόπλου και γενικά στο Θριάσο. Είστε καρφημένος από το κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του. Όχι. Το κυκλοφοριακό πρέπει να περάσει από άλλο δρόμο. Όχι εδώ μέσα στο κεντρικό. Και εδώ που είμαστε δίπλα, που είναι το γραφείο του Σωματείου και η Δημαρχία, ή αν θα δείτε, δεν μπορεί να περάσει, μπαρκάρουνε σε διπλή γραμμή και να πω μπορεί και κλείνουν και τον δρόμο. Είστε ευχαριστημένος από αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με τίποτα. Με τίποτα. Να υπάρχει μία προτεραιότητα σε φορτηγά, σε γιοταχή και οτιδήποτε. Τα χάλια είναι αδιόρθωτα δυστυχώς. Είναι καταστροφή. Μας κατάστρεψε. Σταματάει ο καθένας όπου θέλει. Πηγόμαστε από το κυκλοφοριακό. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ούτε πεζί. Να απομονώσουν την αγορά, να ξεχωρίσουν το αυτοκίνητο με τους πεζούς. Δεν υπάρχει αστυνόμευση.